τράν να πάμε γρήγορα να δούμε κόμμα. Έλα, ήρθα και εγώ να βοηθήσω. Γεια σας. Έχουμε το περματί. Ωραία, Κόκμαν Μπράους. Λοιπόν, έχουν ξαναπαίξει αυτοί οι δύο, θυμάμαι σε ένα ranked match. Δεν βλέπουμε... Ναι, δεν βλέπουμε πολύ τον Κόκμαν τελευταία λόγω δουλειάς, αλλά ήρθε σήμερα. Ήρθε να δείξει ότι ναι, και εγώ είμαι καλός παίκτης. Δεν παίξει μελές τελικά, νομίζω να παίζει με κανένα λίπερ, αλλά τελικά προτείνει. Ναι, όχι. Του αλλάζει η διάθεση του κάθε λίγο και λιγάκι, Νες Λούκας. Ναι, λοιπόν, θυμάμαι σε ένα rank match πρόσφατα, είχε νικήσει την Browse με τους PK Kids. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Ωραία. Ως τώρα η Browse έχει το advantage. Ω, το απορρόφησε όμως. 35 νόμως, αλλά... Ναι. Είναι πολύ ποσοστό ήταν αυτό. Εκεί η Browse προσέχει πολύ. Δεν θέλει να κάνει κάποιο λάθος. Δεν θα κάνει reflect θα πρέπει. Θα πρέπει να δω λίγο το reflect. Α, reflect, ε. Ίσως αν μπορείς να το χρησιμοποιήσει. Αν μπορεί να κάνει, ναι. Ωχ, τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση, μιας και... Είναι πολύ ελαφρύ ο μυο του, ένα grab θα τον βγάλει. Εδώ ας πούμε μπορείς να κάνει jump και reflect, ώστε να τρέχει το... Να έχει το πικιθάντε ενεργό και να είναι helpless ο Νέστης. Ναι, ο Μιούτου γενικά έχει πολλές επιλογές και ο κάθε παίκτης χρησιμοποιεί αυτό που το βολεύει. Ου, εκεί πήγε να έδειξε ότι θα του έριχνε το Shadow Bear, τον κορέδεψε. Οκ, okay, προσέχουν και οι δύο. Ω, λάθος. Να πέσει εδώ, το back throw. Σκοτώνει φυσικά. Ένα χαρακτήρα στο Μιούτου. Ωραία. Τώρα βλέπουμε κι άλλο throw. Οπ. Ναι, έχουμε τα kill throws εδώ πέρα. Μια χαρά. Ναι, συμφάνιζε, πάντως το παιχνίδι το είναι αυτό. Είναι και δύο τώρα στα πρώτα ποσοστά. Κάνει ο πρώτα τα combos. Κόκμαν προς έτσι ποσοστό. Wow! Πολύ damage. Πολύ damage. Τώρα είναι σε πολύ κακή θέση. Browse. Πρέπει να το γυρίσει κάπου, να πάρει το momentum. Πού, εκεί ευτυχώς το έκανα άμυνα. Ναι, πρέπει να κάνει άψομα σπίτι νωρίς. Λοιπόν, να πάρει το momentum και να του κάνει ένα ωραίο gimp, γιατί πιστεύω ο Ness έχει δυσκολία. Και να δει σε έναν χαρακτήρα στο Mewtwo που έχει πολύ καλό air mobility. Πάει, top, back throw, ναι. Έτσι εύκολα. Πολύ κρυμά. Ο Κόκμαν παίρνει το πρώτο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα αλλάξει χαρακτήρα η Browse. Παίζει και Ike που της αρέσει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί με Ike που παίζει λίγο χειρότερο το θεωρώ. Ναι, πιστεύω παίζει μέτρια, αλλά αν βλέπεις τον Mewtwo να πεθαίνει σε κάθε throw έτσι, ίσως απογοητεύεσαι. Ωραία, φύγαμε Dakhan. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει η Browse με τον Mewtwo της. Οκ, ως τώρα μια χαρά. Πέφτουν τα πρώτα ποσοστά. Ο καθένας δοκιμάζει τον αντίπαλο να δει τι δέχεται να κάνει και τι δέχεται. Όχι, προσγείωση πάνω. Ναι, αυτό βασικά είναι κάτι που κάνει συχνά ο Κόκμαν. Δηλαδή φαίνεται ότι θα σε χτυπήσει με αυτό, αλλά το γυρνάει πίσω και ενώ έχει κάνει CR το προς το έδαφος, σε χτυπάει. Και με τέτοια δύναμη, και ο μυο του το βάρος του. Καλά, ναι, αυτό με το 30 πρέπει να φύγει. Να δούμε όμως αν θα μπορεί να το γυρίσει και πάλι, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό το down τη ups μας, μια χαρά. Θα μπορούσε άμα είχε λίγο ρίζα να σκοτώσει, αλλά... Ναι. Άλλο ένα όμως. Ναι. Και άλλο λίγο ποσοστό να τον βγάλει με το throw. Ο λίγο να προσέχει εκεί όμως, ναι, δεν μπορεί να κάνει τέτοια. Το ρισκάρει πολύ με αυτά και το ίδιο πάνε μετά. Οκ, εκεί να προσπαθήσει να προσδιοθεί. Ναι, το Upsmash έκανε smash. Ναι, έκανε το smash και μετά τον έπιασαν τα multi-hit του Upsmash. Αλλά έχουμε το ίδιο παιχνίδι. Όχι, πάλι πάνω έπεσε δεύτερη φορά. Έπεσε πάνω. Ω, κι όμως ζει. Ζει, τον πέτυχε το τελευταίο το άδυνα. Ναι, ήταν... Οχ, τι! Έγινε... Χτύπησε στο stage και πήγε κάτω. Δεν καταλάβα τι έγινε. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω της κίνησης ή αν ήταν κάποιο λάθος. Και έτσι λοιπόν, 2-0 Κόκμαν. Μάλιστα. Προχάρισε το Λούτερ. Συνεχίζει λοιπόν ο Κόκμαν.